με την προμήθεια που έλαβε η εταιρεία στην οποία είστε ιδιοκτήτης. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό, αν υπάρχει ηθικό ζήτημα ή όχι? Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει και ο νομοθέτης, όταν βγαίνει ένας νόμος του κράτους που επιτρέπει και τους δημάρχους μέχρι ένα ποσό, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν υπάρχει ούτε νομικό θέμα ούτε ηθικό. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι μια επιχείρηση 40 ετών περίπου είναι μια επιχείρηση η οποία εξειδικεύεται σε αυτό το τομέα. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα τα χρόνια, υπήρχαν πελάτες ανά την Ελλάδα, έτσι λοιπόν και κάποια σχολεία του Δήμου Κοζάνης. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ηθικό, διότι υπάρχουν όπως ξέρετε και άλλοι τρόποι που εμείς όμως είμαστε πεντακάθαροι και βγαίνουμε ακριβώς με την εταιρεία. Υπάρχουν εταίροι στην εταιρεία και, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι πολύ καθαρό και μάλιστα στέκει και νομικά, είναι νόμιμο δηλαδή, και επίσης θεωρώ ότι είναι και ηθικό. Το να είστε ελέγχον και ελεγχόμενος είναι ηθικό? Κοιτάξτε, στην εταιρεία νόμιμοι εκπρόσωποι είναι όλοι. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι ο ένας εταίρος ή ο άλλος. Δεν ελέγχουμε εμείς, κύριε Πλιάσου, να ξέρετε. Ελέγχει καταρχάς μία επιτροπή από τη σχολική. Δεν ήταν απευθείας ανάθεση, πρέπει να το πούμε αυτό. Και από τρεις διαφορετικές εργασίες που ήταν να γίνουν σε τρία διαφορετικά σχολεία, μην ξεχνάτε ότι τη μία δεν μειοδοτήσανε. Άρα είναι πολύ καθαρό και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, ας βγουν να το πούνε ή ας το καταγγείλουν. Είναι πολύ απλό. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ.